θα ξεκινήσουμε με τη γωνία που σχηματίζει μια ευθεία με τον άξονα χ τον οχ. Αν έχουμε δύο άξονες και έχουμε μια ευθεία, τότε πόσες γωνίες σχηματίζονται από την ευθεία αυτή και τον άξονα τον χ? Ποιος θέλει να απαντήσει? 4. 1, 2, 3, 4. Βέβαια, στην πραγματικότητα, πόσες χρειαζόμαστε να ξέρουμε από αυτές τις 4? Μόνο τη μία χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, τη γωνία είναι 70 μοίρες και αυτή η γωνία είναι 70 μοίρες. Άμα πούμε σε κάποιον άλλον ότι η ευθεία σχηματίζει γωνία 70 μοιρών με τον άξονα τον χ, δεν θα ξέρει για ποια μιλάμε. Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία από τις 4 αυτές ή έστω από τις 2 που είναι πάνω από τον άξονα τον χ, να κάνουμε μια συμφωνία ποια θα είναι η γωνία και πώς θα την ορίσουμε. Μήπως θέλει κανείς να πει? Έχει να προτείνει κάτι? Αυτό είναι καθαρά θέμα συμφωνίας. Έχουν συμφωνήσει μαθηματικοί όλοι του κόσμου για το ποια θα είναι η γωνία. Από τις 4 που έχω σημειώσει στην αριστερή ευθεία, ποια θα είναι η 1? Θα σας πω τον ανεπίσημο ορισμό, μην τον πείτε όμως πουθενά, μεταξύ μας να μείνει, η πάνω δεξιά γωνία. Για αυτή την ευθεία την ε1 θα πάρουμε τις 70 μοίρες. Για την ευθεία ε2 εμείς θα θεωρήσουμε όχι τη γωνία των 70 μοιρών, αλλά την παραπληρωματική της, η οποία πόσες μοίρες θα είναι? Μάλιστα. Αν πάρουμε την πάνω δεξιά. Στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετος ο ορισμός. Θεωρούμε την ημιευθεία όμικρον χ και τη στρέφουμε κατά τη θετική φορά. Θυμάστε τη θετική φορά που την έχουμε πει και στον τριγωνομετρικό κύκλο. Είναι η φορά αντίθετη με την κίνηση των δικτών του ρολογιού. Θεωρούμε λοιπόν την ημιευθεία όμικρον χ και τη στρέφουμε κατά τη θετική φορά μέχρι να συναντήσει την ευθεία. Το όμικρον είναι το σημείο που τέμνει η ευθεία τον άξονα τον χ. Η θετική φορά είναι και αυτή. Και πώς τα δεξιά πάει? Είναι αντίθετη με αυτή που γυρίζουν τα ρολόγια. Είπαμε όπως ξεβιδώνουν οι βίδες. Πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Δηλαδή έχουμε μία σύμβαση και βάζουμε πάντα το χ δεξιά και το χ τόνος αριστερά, το ψ πάνω και το ψ τόνος κάτω. Γιατί αυτό? Και αυτό είναι μια συμφωνία που έχουμε κάνει από την αρχή στις καρτεσιανές τενταγμένες. Επίσης, η πρώτη ευθεία λέμε ότι είναι ανηφόρα, η ε1, και η δεύτερη κατηφόρα. Γιατί λέμε την ε1 ανηφόρα και δεν τη λέμε κατηφόρα? Κάθε ανηφόρα είναι και κατηφόρα. Γιατί η ε1 είναι ανηφόρα? Ανεπίσημη ονομασία πάλι αυτή, έτσι. Ναι, θέλεις να πεις τον ορισμό της γνησίως αύξησης. Μπράβο, ακριβώς, και γι' αυτό λέμε γνησία αύξηση, ότι χ1 μικρότερο του χ2. F του χ1 μικρότερο του F του χ2. Κοιτάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά και διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Βλέπετε τον τίτλο, γωνία που σχηματίζει μια ευθεία με τον άξονα χ τον οχ. Μπορούσαμε να γράψουμε σαν καθρέφτη, γωνία που σχηματίζει. Γιατί δεν γράφουμε από δεξιά προς τα αριστερά? Υπάρχει ένα αλφάβητο που γράφουν από δεξιά προς τα αριστερά? Ξέρει κανείς ποιο είναι αυτό? Έτσι, το αραβικό και το εβραϊκό αλφάβητο. Υπάρχουν αλφάβητα πάνω από δεξιά προς τα αριστερά. Όμως, όσον αφορά τα μαθηματικά, έχουμε κάνει αυτή τη σύμβαση και γράφουν και αυτοί τους άξονες χ τον οχ όπως γράφουμε εμείς. Δηλαδή, πάντα κοιτάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά μεγαλώνουν και οι αριθμοί όσον αφορά το χ τον οχ, και από κάτω προς τα πάνω μεγαλώνουν οι αριθμοί στον ψ τον οχ. Και η ευθεία ε1 λέμε ότι είναι ανηφόρα ή γνησίως αύξουσα. Ανηφόρα μην το πείτε πουθενά, μεταξύ μας θα αναμένουν. Η ευθεία ε2 παριστάνει μια συνάρτηση γνησίως φθήνουσα, όπως έχουμε πει. Όλα αυτά είναι συμβάσεις και η θετική φορά, έτσι τα ορίζουμε. Και τη γωνία λοιπόν που σχηματίζει, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, κάποιος που δεν βλέπει το σχήμα, άμα του πούμε ότι μια ευθεία σχηματίζει γωνία 110 μοίρες με τον άξονα τον χ, θα καταλάβουν όλοι και θα σχεδιάσουν όλοι την ίδια ευθεία. Θα τη σχεδιάσουν δηλαδή κάπως έτσι. Και θα πούνε ότι αυτή η γωνία είναι 110 μοίρες. Το όμικρον είναι το σημείο που τέμνει η ευθεία το χ τον οχ και θα πάρουν την ημιευθεία όμικρον χ και θα τη στρέψουν κατά τη θετική φορά. Θα πάρουν δηλαδή πρακτικά την πάνω δεξιά γωνία. Να δούμε τώρα αυτή η γωνία τι τιμές μπορεί να πάρει, πόσο μικρή μπορεί να γίνει μέχρι πόσο μεγάλη. Η γωνία αυτή μπορεί να είναι πολύ μικρή, δηλαδή 10 μοίρες. Μπορεί να μεγαλώσει, να γίνει 160 μοίρες. Ποια είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει αυτή η γωνία? Καλή προσέγγιση. Οι υπόλοιποι τι λέτε? Είπες 279 ή 179. Τι εννοούσες? Ας πούμε ότι αυτή είναι 170, να πάρουμε μέχρι 179 μια γωνία. Δηλαδή και 181.
και πάνω από 180 ή μέχρι. Μάλιστα. Η Ειρήνη λέει ότι μπορεί να πάρει και την 179,9. Και 179,99. Και 180, μάλιστα. Πάντως, πάνω από 180 δεν μπορεί. Βλέπετε ότι αυτή είναι η γωνία 170, 179. Άμα τη στρέψουμε κι άλλο, τότε δεν θα πάρουμε τη γωνία αυτή. Άρα θα πάρουμε αυτή τη γωνία. Άρα πάνω από 180 αποκλείεται. Τώρα όσον αφορά και το 180, ποια ευθεία θα σχηματίζει η γωνία 180 μοίρες. Ο άξονας χ. Σωστό. Ο ίδιος ο άξονας χ σχηματίζει, λέει η Ειρήνη, 180 μοίρες γωνία με τον εαυτό του. Συμφωνείτε? Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχηματίζει 180 και μια ευθεία ε που είναι παράλληλη στον χ τον οσχή ή και ο ίδιος ο χ τον οσχή. Αν η ε είναι παράλληλη στον χ τον οσχή, τότε η γωνία που σχηματίζει λέμε ότι είναι 0 και όχι 180. Άρα τελικά μια γωνία από πόσο μέχρι πόσο μπορεί να είναι. Θα είναι από 0 μέχρι 180 και μάλιστα μπορεί να πάρει την τιμή 0. Όχι όμως 180, γιατί αν είναι παράλληλη στο χ τον οσχή, εμείς λέμε 0. Είναι και αυτό θέμα συμφωνίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 180 και όχι 0. Παίρνουμε όμως 0. Φτιάξτε όλοι στο τετράδιό σας μια ευθεία που να σχηματίζει γωνία 130 μοίρες με τον χ τον οσχή.